Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακλόγλου, ακούσατε σήμερα να μνημονεύεται ο Μαρκεζίνης. Όχι για το θεάρεστο έργο του προς τους εργαζόμενους, αλλά για την απώλεια των δεκάδων δις των εισφορών τους, των συντάξεών τους δηλαδή, για να χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο. Το ίδιο μνημονεύονται και όσοι πέρασαν από αυτή τη θέση που είστε εσείς σήμερα. Κινήθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασαν τις αξιώσεις και υλοποίησαν αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Και βέβαια μνημονεύονται ή, να το πω έτσι, καταργούνται από τους εργαζόμενους, γιατί τα όρια ηλικίας πήγαν στο Θεό, κοντά στον τάφο, ότι οι συντάξεις έγιναν πείνες, ότι καταργήθηκαν τα βαρέα κενθυγινά, ότι οι ανατροπές ήταν βαθιές. Και όπως φαίνεται θα έχετε κι εσείς μια εξέχουσα θέση σε αυτό το πάνθιον των πολέμιων της κοινωνικής ασφάλισης. Ποιος νόμος ήταν καλύτερος, του Σιούφα, της Πετραλιά, του Ρέπα, του Λοβέρδου και του Κουτρουμάνη, του Κατρούγκαλου, του Βρούτσι ή του Χατζηδάκη και του Τσακλόγλου? Όλοι είναι στην ίδια στρατηγική. Ασφάλιση ατομική υπόθεση, απαλλαγή του κράτους και των επιχειρηματιών, οι εισφορές χρηματοδοτικού εργαλείου του κεφαλαίου, τσάκισμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συντάξεις πείνας, παροχές ελάχιστες. Αυτή είναι η ίδια στρατηγική που υπηρετείται από όλους σας. Πρέπει να ομολογήσω, κύριε Τσακλόγλου, κάνατε φιλότιμη προσπάθεια με τη γνωστή ομάδα που ομολογουμένως σας έδωσαν τη στήριξη, Γιαννίτσης, Νεκτάριος, Τίνιος, Παπαρηγοπούλου και τους εκπροσώπους βέβαια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και των διορισμένων διαφόρων κρατικών φορέων, να παρουσιάσετε την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Τα δίθεν πλεονεκτήματα του κεφαλοποιητικού συστήματος και μάλιστα έμπλοι ικανοποίησης που οι προσπάθειές τους χρόνων απέδωσαν και δεν έκρυψαν την προθυμία τους να συμβάλλουν περαιτέρω και δεν ξέρω τι θέση τους έχετε τάξει στο νέο σύστημα εδώ του ΤΕΚΑ, των επενδυτικής εταιρείας και όλων των υπόλοιπων, σε όλη αυτή την ομάδα με την οποία πορεύεστε μαζί χρόνια τώρα. Υπάρχουν πλέον εκτήματα αυτού του συστήματος? Βεβαίως υπάρχουν. Τα αποκάλυψαν εξάλλου οι ίδιοι στις τοποθετήσεις τους. Θα ενισχύσει τις επενδύσεις. Θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Θα απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη του για την εγγύηση των συντάξεων. Όλα αυτά όμως είναι κόλαφος για τους εργαζόμενους, νέους και παλιούς, σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους. Έχετε βάλει στο στόχο τη νέα γενιά, όχι για να έχει καλύτερες παροχές, αλλά για να πληρώσει το μάρμαρο για όλο τον ενεργό της βίο. 40 χρόνια θα δίνει και στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα. Το ίδιο κάνατε σε όλες τις περιόδους με τον διαχωρισμό των νέων και παλιών. Διαίρεση των εργαζομένων για να περάσουν οι σχεδιασμοί της αστής τάξης. Θέλετε να θυμίσουμε ασφαλιστικά νομοσχέδια που διαχώριζαν τους νέους και τους παλιούς? Θέλετε να θυμίσουμε εδώ τον νόμο του Βρούτσι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ξανά για τον διαχωρισμό του κατώτερου μισθού σε νέους και παλιούς? Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια όπου για το καλό των νέων μειώσατε τους μισθούς, για το καλό των νέων κάνατε ελαστικές μορφές απασχόλησης, για το καλό των νέων καταργήσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για το καλό των νέων κάνατε ατομικές συμβάσεις για να είναι έρμεο στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, για το καλό των νέων τους αφήνετε έρμεα χωρίς επικουρική ασφάλιση σήμερα και βέβαια αυτό θα ακολουθήσει γιατί δεν κρύβει ο κύριος Νεκτάριος, ούτε και εσείς, ότι σε επόμενο βήμα θα έχετε το κεφαλοποιητικό σύστημα στην ανταποδοτική λεγόμενη ασφάλιση. Το νομοσχέδιο αφορά ουσιαστικά ίδρυση επενδυτικής εταιρείας, όπου θα επενδύονται εισφορές των εκατομμυρίων κουμπαράδων, ατομικών κουμπαράδων, σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορεί και κανείς να μπει και να πει ότι το τάδε άρθρο είναι καλό, το άλλο ή όχι, ή να κάνει εκτίμηση για τα αρνητικά του ενός ή του άλλου άρθρου.
όλα τα άρθρα πρέπει να, είπαμε να τα πάρετε πίσω τέλος πάντων, να απορριφθεί, να πάρετε πίσω το νομοσχέδιο, γιατί δεν είναι βάση για συζήτηση. Λέτε ότι κάνετε κάτι καινοτόμο, πρωτότυπο. Ποιο είναι καινοτόμο? Τι πρωτότυπο είναι αυτό? Δεν είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται χρόνια τώρα? 30 χρόνια τώρα υλοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι, δεν είναι πρωτότυπο. Αντιγράφεται ακριβώς αυτή την πολιτική. Υλοποιείται τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Η επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα είναι σφοδρή. Και αυτή είναι η απέτηση του κεφαλαίου. Αυτό εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο συλλογικός τους εκφραστής. Πάνω σε αυτές τις αποφάσεις συγχρονίζεστε τα κόμματα του κεφαλαίου με διάφορους εδώ τεχνοκράτες, οικονομολόγους, καθηγητές. Και βέβαια οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι διαθέτουν όλο το επιστημονικό τους προσωπικό που έχουν, μισοδοτούμενους και καλοπληρωμένους, για να στηρίξουν αυτή την πολιτική σας. Αυτή τη στρατηγική υπηρετείτε για να γίνει φτηνή η εργατική δύναμη και να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι λοιπόν αναπαραγωγή το νομοσχέδιό σας των βασικών αντιασφαλιστικών κατευθύνσεων που έχουν χαραχθεί με βασικούς στόχους να τελειώσει οριστικά η κοινωνική ασφάλιση, να απαλλαγεί το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία από τις όποιες εισφορές κατέβαλαν στα ασφαλιστικά ταμεία, να διαμορφωθούν οι όροι που θα μετατρέψουν ακόμα μια φορά τα τεράστια αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που δημιουργούνται από τις εισφορές των εργαζομένων σε πάμφθινη πηγή χρηματοδότησης των καπιταλιστικών επενδύσεων, από την απόδοση των οποίων θα εξαρτάται αν, πότε και σε τι ύψος θα καταβάλλονται συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Προηγήθηκε η πρόταση Πισαρίδη για το ασφαλιστικό. Τι πρότεινε? Δεν πρότεινε κάτι διαφορετικό καινοτόμο, αλλά την ενίσχυση και ολοκλήρωση του διαφορετικού συστήματος. Αυτό έρχεστε και κάνετε τώρα. Θα μου πείτε, το είπαμε σαν κυβέρνηση. Αποδεχθήκατε το πόρισμα και είπατε θα κινηθείτε πάνω σε αυτό. Όμως αυτό είναι σε αντίθεση με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Η κυβέρνηση προχώρησε και υλοποιεί την εντολή του κεφαλαίου. Όπως καταγράφηκε και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο βέλτιστος τρόπος συμπλήρωσης του κεφαλαιτικού χαρακτήρα είναι, λέει, μετασχηματισμός της επικουρικής σύνταξης σε νέα επικουρική που θα λειτουργεί πλήρως κεφαλαιοποιητικά. Αυτό κάνετε. Επανέρχεστε, κύριε Υπουργέ, το είπα και προχθές, σε ό,τι συνέβη πριν 70 χρόνια με τη δημιουργία των ασφαλιστικών ταμείων του ΙΚΑ, που δεν είχαν ακόμα συνταξιούχους, και τα τεράστια κεφάλαια που συσσωρεύτηκαν μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Τα αποθεματικά των ταμείων τα διαχειρίζονταν οι τράπεζες. Αγόραζαν ομόλογα, δομημένα κτλ. Καταλήστευαν πάλι στο όνομα της ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη ληστεία ήταν με το PSI που κούρεψαν τις επενδύσεις των ταμείων. Και είναι γνωστά τα πόσα δις χάθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και λέτε ότι η σημερινή γενιά πληρώνει τους συνταξιούχους τους σημερινούς. Πληρώσατε εσείς τις φορές, κύριε Υπουργέ. Πληρώνετε, δεν είναι? Σας πληρώνει κάποιος άλλος στις φορές σας? Όταν θα βγείτε στη σύνταξη, εσείς τις φορές αυτές δεν αποτελούν μέρος αυτού του μισθού που έχετε αποταμιεύσει τόσο καιρό για να πάρετε τη σύνταξή σας? Δεν καταλάβανε, δηλαδή. Τι θα πει ότι η σημερινή γενιά πληρώνει τις συντάξεις των συνταξιούχων? Πληρώνουν και μάλιστα πολύ αδρά. Κανείς εργαζόμενος δεν οφείλει. Αντίθετα, οφείλουν οι επιχειρηματίες και μάλιστα οι μεγάλοι. 40 δις ευρώ ακούσατε σήμερα ότι είναι οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, και αυτό με την ανοχή της κυβέρνησης, με τις ρυθμίσεις και τις χαριστικές ρυθμίσεις, και βέβαια με όλο αυτό το πλαίσιο το ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, η μαύρη και αδήλωτη εργασία είναι αυτή που κυριαρχεί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι ευθύνες δεν είναι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε αυτό το κράτος πατερούλι, που ήταν πατερούλις των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, που έδινε χρήμα για να μπορεί να επενδύσει, όπως λέει,
να αυξήσει την κερδοφορία τους. Ποια είναι λοιπόν η πρωτοτυπία του νέου συστήματός σας? Καμία. Απλά ξεκινάτε από την αρχή ένα φαύλο κύκλο χωρίς υποχρεώσεις της πληρωμής των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων. Αν κάποιος εργαζόμενος ήθελε να επενδύσει τα χρήματά του, δεν χρειάζεται το αστικό κράτος να το κάνει, κύριε Υπουργέ. Μήπως ενδιαφέρεστε εσείς δηλαδή για το τι σύνταξη θα πάρει ο σημερινός 20άρης μετά από τα 40 χρόνια? Και του λέτε ότι θα πάρει 43% μέχρι 60% παραπάνω σύνταξη? Πού το στηρίζετε αυτό? Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όλα αυτά που μέχρι τώρα αποταμίευσε τα έφαγαν οι γνωστοί, οι άγνωστοι. Αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία και στην εξουσία. Αυτοί τα έφαγαν. Δικά τους χρήμα. Η παραγωγή του πλούτου, αυτοί που μόνο δημιουργούν τον πλούτο, οι εργαζόμενοι, στερούνται τα πάντα και τώρα τι τους λέτε, θα πληρώσετε για να γίνει, να δημιουργηθεί ένα άλλο εργαλείο χρηματοδότησης, γιατί μέσα από αυτή την επένδυση, μέσα από την ανάπτυξη, μπορεί να έχεις δουλειά, μπορεί να έχεις μισθό, μπορεί να έχεις κάποια δικαιώματα, κάποιες παραχωρήσεις. Αυτό λέτε, γι' αυτό λέμε ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να δώσει τίποτα άλλο, είναι βάρβαρο, σάπιο, μόνο ανατρέπεται για να μπορέσει ο εργαζόμενος σε αυτή την πορεία της αμφισβήτησης, της σύγκρουσης, της ανατροπής, να μπορέσει να κερδίσει δικαιώματα. Οι επιπτώσεις του σημερινού συνταξιούχου είναι γνωστές. Θα υπάρχουν επιπτώσεις. Μέχρι και η σύνταξη αυτή μπορεί να καταργηθεί στο μέλλον, η επικουρική σύνταξη. Υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Το είπαν και άλλοι εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να συμμετέχει και να δίνει αυτά που θα υπολείπονται επειδή δεν θα εισραίουν εισφορές των νέων στο σύστημα. Και τι επιλογή θα γίνει? Η εύκολη. Να μειωθούν οι συντάξεις έως βέβαια και να καταργηθούν. Επανέρχεστε λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι με το ασφαλιστικό, το ανοίγετε ξανά και ξανά και δημιουργείται αυτή η τεράστια, τα τεράστια προβλήματα για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Η συνολική μείωση των συντάξεων μέχρι τώρα έχει φτάσει στο 45%. Μιλάτε για το δημογραφικό. Τι είδους πρόβλημα είναι το δημογραφικό? Στο σύστημα που κυριαρχεί, και ενώ υπάρχουν εκατομμύρια νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι άνεργοι, κύριε Υπουργέ, που ψάχνουν για δουλειά, ενεχοποιείτε τους ανέργους για να θωρώσετε αυτό το σάπιο σύστημα. Ποιος έχει την ευθύνη σήμερα που ένας νέος δυσκολεύεται να ανοίξει σπίτι? Ποιος έχει την ευθύνη σήμερα για το γεγονός ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας που ανεξαρτοποιείται από τους γονείς του ένας νέος? Ποιος έχει την ευθύνη που τα οικονομικά βάρη αποτελούν εμπόδιο σε ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά? Ποια θα ήταν η σχέση ασφαλισμένων προς συνταξιούχους αν είχαν εργασία τα εκατομμύρια νέων ανέργων, αλλά και όλοι αυτοί οι μετανάστες που είναι στη χώρα μας? Όμως εδώ δεν απαντάτε, απλά αξιοποιείτε αυτή τη σχέση για να μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτά τα αντιδραστικά σχέδια, τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων. Ποια είναι η σχέση των εργασιακών σχέσεων με το ασφαλιστικό σύστημα? Είναι άμεση. Λέτε 40 χρόνια δουλειάς. Όταν εσείς εδώ ψηφίζετε νόμους, τι είναι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις λίγων ημερών, λίγων ωρών, ένα μοσαϊκό εργασιακών σχέσεων που ο μέσος όρος λέει απασχόλησης των εργαζομένων με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, πόσες είναι? 190 μέρες. Για πέστε μου, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι η σταθερή και πλήρη εργασία έχει μειωθεί κατακόρυφα. Εδώ η συμβουλή σας. Πάντα έχουν σταθερή δουλειά? Δεν είναι μία στην ανεργία, μία στην απασχόληση? Πώς θα συμπληρώσουν τα 40 χρόνια? Σε ποια ηλικία? Όταν θα έχουν τόσο μεγάλο κενό στην περίοδο της ζωής τους? Κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο όταν τους λέτε ότι θα διασφαλίσουν στα 40 χρόνια ικανοποιητική σύνταξη. Και βέβαια
τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία τα προτείνει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σαν λύση. Όμως είδαμε εδώ ότι τα επαγγελματικά ταμεία που λειτουργούν με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Φαρμακοϊπάλληλοι, 80% μείωση στις συντάξεις τους. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, 63%, 64%, όπως ακούσατε σήμερα, στο ΕΦΑΠΑΞ. Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι ότι και το επαγγελματικά ταμεία και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι επιλογές του κεφαλαίου για να μπορούν να απλούν χρήματα για τις επενδύσεις τους. Βέβαια, το ίδιο το κίνημα, ακούσατε και σήμερα, εδώ υπόθηκαν πολλά, στέκεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο όνομα της γύρας του πληθυσμού, στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας, προτείνει, ξέρετε, αύξηση του όριου ηλικίας. Κατά 6,6 χρόνια, λέει. Με στόχο τα 70 και παραπέρα και τα 72. Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι παίρνει υπόψη τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και όλα αυτά τα συστήματα που ήδη υλοποιείτε και εσείς και εκείνοι, για να μπορέσουν να προωθήσουν, δηλαδή, αυτό το σχεδιασμό της συνεργούς γύρανσης. Δηλαδή, δουλειά μέχρι τον τάφο. Είμαστε, λοιπόν, κάθετα αντίθετοι στο αυτό το νομοσχέδιο. Να ξέρετε ότι δεν θα περάσει ευρώχης ποσή. Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις, κύριε Υφυπουργέ. Το λέμε προς την κυβέρνηση, όχι μόνο, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εσείς εδώ υλοποιείτε πολιτική της κυβέρνησης. Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις και γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι κινητοποιήσεις για τα ασφαλιστικά είναι δυναμικές, είναι μαζικές και αυτή η κινητοποίηση που ήδη οργανώνεται θα είναι τέτοια και θα έχετε απέναντί σας, δηλαδή, το σύνολο αυτών που θέλετε να τους καταστρέψετε. Γιατί πραγματικά θα τους καταστρέψετε με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτή την επιλογή που κάνετε. Το πλαίσιο στόχων, βέβαια, του κινήματος είναι καθαρό. Ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτών που παράγουν τον πλούτο. Τα πάντα τα δημιουργούν οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι δημιούργημα της σκληρής δουλειάς. Αμύθιτος πλούτος παράγεται. Κι όμως σήμερα ο εργαζόμενος στερείται τα πάντα. Και είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και να ξέρετε, αργά ή γρήγορα η ανατροπή θα έρθει. Αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Και ο καθένας, βέβαια, τότε θα κριθεί πολύ αυστηρά.